Άμα δεν μου αρέσει κάτι, θα το λέω, να ξέρεις. Δεν έχουμε συμφωνήσει αυτό. Αποχωρώ. Εννοείται, ναι, ό,τι βλέπω. Έτσι. Ναι. Το μηχανάκι είναι καλό. Άρα θα βγει και το βίντεο καλό. Ωραία. Άμα δεν ήταν καλό και σε έλεγα, θα λέω ότι βλέπω. Θα έλεγε, άστο, πάμε να φύγουμε. Πάμε για πίτσα. Ανέβα και φύγαμε. Ναι. Θα λέω ότι θέλω εγώ στον δρόμο τώρα, γιατί θα μιλάω. Να πεις ό,τι θέλεις. Εσύ θα παίρνεις λήψεις κινηματογραφικές και θα βγάλουμε, παιδιά, ένα βίντεο που δεν το έχει βγάλει ούτε για μάχα στη Ιαπωνία τέτοιο. Θα πούνε τι ωραίο βίντεο αυτό, κάτσε το πάρουμε να το χρησιμοποιήσουμε από τον Νούλα. Τι ωραίο βίντεο έκανε ο Νούλας. Πάμε. Νούλα πουλα. Εδώ είναι το μηχανάκι. Λοιπόν. Ετοιμάζομαι να το δώσω πόνο. Εδώ πέρα έχει κάτι μορτισέρ για να είναι σταθερό το τιμόνι. Ανεβαίνει πάνω το travel moto. Αυτοπροσώπως, δηλαδή όχι υπάλληλος του travel moto, ο ίδιος. Βάζει μπροστά. Βάζει πρώτη. Είναι ψηλό μηχανάκι πολύ, δηλαδή εγώ που είμαι ψηλός για να πατήσω, για να το τιμόνι πόσο κόβει. Κόβει καλά το τιμόνι. Είναι πολύ, πολύ καλό για σούζα. Εμείς δεν θα κάνουμε σούζες, απλά έτσι το τεινάζω λίγο. Δεν ξέρουμε και καμιά σούζα φοβερή για να κάνουμε. Αλλά ενδιαφέρει και πολύ κόσμο να ξέρει. Το γκάζι λίγο, δεν το πατάω τέρμα. Έχει λίγο ακόμα, δηλαδή δεν λύγησα καρπό. Μπροστά μας έχουμε τον Νούλα, βλέπετε πως παίρνει στροφές, σφαίρα. Θα κάνουμε και αυτό μετά. Travel moto χωρίς τεχνικά προβλήματα δεν γίνεται. Σηκώθηκα λίγο όρθιος. Ανεμοκάλυψη, μετά θα το δω ανεμοκάλυψη. Θα βγω λίγο στον δρόμο. Θα βγω να το τρέξω με 120 στην Εθνική για να δω ανεμοκάλυψη. Δευτέρα μέσα, πρώτη. Το μηχανάκι είναι για εντούρο. Νούλας, να το κάνω σουζά. Από εδώ πάμε, από εκεί πήγα πριν. Να το κάνω σουζά. Λαμπάδα. Κλείνε. Πάνω.
Δεν είμαι καλός στη Σούζα και δεν το σηκώνω πολύ. Και αναπτύσσει χιλιόμετρα. Για να μην κινδυνεύω, κατάλαβες. Αλλά για κάποιον από εσάς που είναι καλός, το μηχανάκι είναι για Σούζες. Πολύ ευχάριστο. Εγώ το σήκωσα λίγο έτσι, δεν σηκώθηκε ψηλά. Έχω Τετάρτη μέσα, Τρίτη. Ζεσταίνω λίγο τα λάστιχα. Τα χιλιόμετρα είναι, πάμε με 45. Δούλας. Νούλα πουλα. Νούλα πουλα, ρε. Τώρα πουλα, μπορείς να πουλήσεις εδώ τώρα. Εδώ που είμαστε να πουλήσεις. Έχεις ψυχή. Νούλας, έχεις ψυχή. Να πουλήσεις τώρα εδώ. Βγήκαμε για βόλτα, έχεις ψυχή να πουλήσεις. Λυπητόπουλο λέει, πουλάει και εδώ, στον δρόμο. Δηλαδή μπορεί να κατηβούμε, να το αγοράσει κάποιος και φύγουμε με τα πόδια. Α, Νούλα. Εδώ λίγο σηκώθηκε, να ξέρετε, έτσι επιτάχυνα και σηκώθηκε λίγο. Γι' αυτό και πιάνει χιλιόμετρα. Πρέπει να ξέρεις αυτό το πράγμα, να το κάνεις αυτό το πράγμα και δεν γίνεται στο δρόμο. Τώρα σηκωθεί και τόσο εδώ πέρα. Δεν το λες Σούζο αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό πρέπει να ξέρει κάποιος, να είναι στο εντούρο και να το πάει λαμπάδα, βίτσα. Έχει έσει και νόλα, σου λέει πάει το μηχανάκι. Θα μαζεύουμε τα πλαστικά. Εδώ λέει 30. Πάμε με 30, 35. Έχω χούια, δεν μ' αρέσει, τρέχω. Έχω χούια. Να το δούμε λίγο πως βγαίνει από το δρόμο, ρε. Πού έχει κανένα μέρος αυτό. Εδώ λες. Να εδώ. Μη στο γεμίσεις λάσπες, μωρέ. Δεν το πάω να πω. Όχι, σε περιμένεις εδώ. Μη στο γεμίσεις, έρχομαι σε μισό λεπτό. Ξέρεις τι κόλλο πέταξε τώρα. Άμα το τράβηξε η Μάγδα από την άλλη κάμερα. Μιλάμε δίπλα σε όλο το τιμόνι. Πέταξε καθόλου κόλλο. Κάτι έκανε, Μπορώ να σου σφίξω μία σπατήσου κατά ήρα. Κολόπεδο. Ήρθαμε σε δρόμο άδειο εδώ. Λοιπόν, μέχρι εδώ δεν το φοβάμαι. Άμα το φέρω κι άλλο πάνω, το φοβάμαι. Ακούσουμε λίγο θορύβια, παιδιά. Γιώργο της Μάγδας. Νούλα πουλα. Τι να την πεις στην Εύη τώρα. Τι να την πω. Που διαλυτεύεις. Τι να την πω. Εύη. Εύη. Κάνει Σούζες ο άλλος.
Εύη, κάνει σούζες. Θα φάει τα μούτρα του. Πες τώρα, έχεις ψυχή. Ναι, ναι, ναι. Άμα δεις τι κάνει, φέρω την κυλή σου λίγο. Πάρ' τον, έλα. Εύη, ο άντρας έχει ξεφύγει, κάνει σούζες. Κάνει σούζες ο άντρας μου. Έχει ξεφύγει. Πες τον τίποτα. Πες τον τίποτα γιατί... Μα πες τον τίποτα, εγώ τον λέω μη και τέτοια και αυτός καταρχήν η μηχανά έχει θέλει στρώσιμο. Καταρχήν ο άντρας μου είναι αστέρι στη σούζα. Είναι 50 χρόνων τώρα, δεν είναι 30 χρόνων, 25. Βγήκαμε λέει πάμε σε έναν δρόμο να μην έχει αυτοκίνητα, να μην έχει αυτοκίνητα να κάνω σούζες. Έκανε κανένα δυο, τον είπα σταμάτα. Σταμάτησε τώρα. Σταμάτησε τώρα. Ναι. Το φοβήθηκα μην πέσει και τίποτα, θα έρθουν πλαστικά από το μηχανάκι τέτοια. Δεν παθαίνουν όλα τίποτα, ρε. Οι βλάχοι δεν έχουν ανάγκη. Α, άμα δεν έχουν ανάγκη, εσείς βλάχοι. Δεν έχουν ανάγκη βλάχοι. Κλείσε, κλείσε, δεν έχουν ανάγκη βλάχοι. Το μηχανάκι μην πάθει τίποτα. Εσύ τώρα έτσι πως μίδες, έχω ανάγκη εγώ τώρα βλάχος άνθρωπος. Πού πέρα θα πάρει. Τι κόλλο πετάει. Είδες. Κοίτα. Το μηχανάκι είναι για εντούρο. Όχι καθαρό εντούρο, αλλά είναι για κάποιον που θέλει να κάνει εντούρο. Αν το πάρεις αυτό και λες θα γυρίσω όλο τον κόσμο και πατάς άσφαλτο, δεν κάνει. Πρέπει να πάρεις άλλη κατηγορία. Αυτό είναι να έχεις στο νου σου ότι θα βγεις από εδώ πέρα και άμα το ξέρεις καλά, μην κοιτάς τώρα εγώ πάω μέσα σαν την κότα, έτσι, άμα το ξέρεις καλά. Πρόσεξε, αυτή είναι η μαγεία του Τενερέ. Μπορεί να πάει και άσφαλτο. Φώναξε λίγο, μπορεί να πάει. Θα σας βάλω τα μικρόφωνα. Άμα ησυχία έχει. Άμα μιλήσουμε να βάλεις τα μικρόφωνα. Άστο, είχαμε πάει, το θυμάμαι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, εδώ πέρα έχει κότες τέτοια, με λέει, η Μάγδα δεν βγαίνει καλό το βίντεο τώρα. Πιστεύω τον γκάζι που έχει, δεν χρειάζεται παραπάνω για αυτό, για αυτή τη χρήση που έχει βγει. Έχει πολύ γκάζι, αλλά είναι διαχειρίσιμο. Δεν είναι σαν το Tracer το 900. Μπορείς να το διαχειριστείς. Χαρτογράφηση που έχει. Λοιπόν, να φρενάρω λίγο τώρα. Λοιπόν είναι η μηχανή, είμαι ψηλά, κάθομαι αρχοντικά πάνω. Θα το έχετε δει και από την άλλη την κάμερα. Ανεμοκάλυψη, έχει μια ανεμοκάλυψη για να μην σε πονάει ο σβέρκος, μέχρι εκεί όμως. Θα πρέπει να βάλεις άλλο μπαμπρίζ για να κάνεις το γύρο του κόσμου. Κοίτα, ελαφάκια. Τρελή Αθηναίοι. Όχι, δεν είμαι Αθήνα. Τρελή Τρικαρινή. Τραβάει η Μάγδα. Λοιπόν, ένα test ride. Εδώ έχει μια ταμπέλα και λέει μέχρι και τον 70. Γιατί έχει τα κούνια στα λάστιχα. Με αυτά τα λάστιχα δηλαδή μέχρι και τον 70. Σιγά μην τρέξω εγώ και τον 70. 120 και πολλά είναι. Αν πεταχτεί τίποτα μπροστά, τι λάζει φίλε. Έχει άλλον έξυπνη μάνας. Γιατί μετά θα βγω εθνική. Ναι, θα βγω εθνική και θα το δώσω travel moto στα αυτιά.
Θα πάμε 120 εδώ την ανεμοκάλυψη. Αχα. Εδώ μπορούμε και εδώ να το λασπώσουμε λίγο. You know? I mean... Οπα. Εδώ θα πρέπει να σας επισημάνω ότι δεν είμαι καλός οδηγός εγώ, δεν είμαι προ. Δεν είμαι προ εγώ, κατάλαβες. I mean, είμαι ερασιτέχνης. Άρα ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, μην νομίζετε ότι δεν σας τα δείχνω, δεν μπορώ να σας τα δείξω παραπέρα. Εκεί που γλιστρούσε, το άνοιξα και μόλις ήταν άσφαλτος, το έκλεισε, γιατί δεν μου έκανα κοροϊδό να πατήσει την άσφαλτο και να σηκωθεί καμιά σούζα απότομη. Δηλαδή, εκεί έχει... Κοιτάξτε εδώ τώρα να δείτε. Εδώ πέρα το έδωσα. Μόλις πήγε να πιάσει άσφαλτο, το έκλεισα του γκάζι. Γιατί άμα έπιανε με τις στροφές που είχε ο πίσω τροχός στην άσφαλτο, θα έλεγα νούλας, πάρ' το, έπεσε λίγο. Γι' αυτό με το δίνει νούλας, γιατί ξέρεις, λέει, είναι χέστης η βλάχη, δεν είναι κοροϊδά να πέσουν. Ο βλάχος για να σε πάει βίτσα, πρέπει να ξέρει. Άμα δεν ξέρει, δεν τρέχει. Έτσι, Ναι. Γιατί ο βλάχος, άμα δεν ξέρει, θα πέσει. Ενώ άμα κάνει προπόνηση, δεν πέφτει. Άρα, άμα δεις βλάχο να πάει γρήγορα, ξέρει. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεις βλάχο και να πάει γρήγορα και να μην ξέρει. Σ' άρεσε. Είναι γι' αυτό το πράγμα που προανάφερα πριν. Δηλαδή, είναι να γυρίσεις στον κόσμο, να πας από Αφρική μια βόλτα, να δεις και τι κάνουν οι μαύροι. Mm-hmm. Στο Ζαΐρ, στο τέτοιο. Είναι να ανεβείς στον Όλυμπο, να φύγεις από Αθήνα και να ανεβείς στον Όλυμπο, να γυρίσεις τέτοια. Mm-hmm. Αυτή είναι η χρήση του και αυτό το κάνει καλά. Γι' αυτό είναι Τενερέ, έχει τόσα λεφτά αυτό το πράγμα, είναι εργαλείο δυνατό. Δεν είναι να βγεις και να πας Λάρισα Αθήνα και να γυρίσεις αυθημερών και να το κάνεις αυτό συχνά και τέτοια. Θες άλλη κατηγορία, πας για τρέισερ μετά στη Γιαμάχα. Αυτό το πράγμα δεν θα με ευχαριστούσε εμένα να το έχω για άσφαλτο και να πηγαίνω για πολλά χιλιόμετρα. Γιατί με λένε όλοι πάρε Τενερέ. Η χρήση που πρέπει να το κάνω αυτό δεν μπορώ εγώ να το υποστηρίξω. Δεν γίνεται τεχνικά. Θα φάω τα μούτρα μου. Ξέρω εγώ τώρα. Εγώ πήγα να μπω εκεί μέσα και πήγαινα σαν την κότα. Αυτό με είναι κάποιο που ξέρει, εντουράς, ξέρει πόσα χιλιόμετρα θα μπει. Με άλμα θα μπει εκεί μέσα. Και θα βγει. Θα περάσει από εδώ μέσα. Να. Όχι, από εδώ δεν θα περάσει. Αλλά θα πάει. Να, εδώ ας πούμε με άλμα. Με φόρα θα πει. Πρέπει να ξέρεις. Ούτε εσύ ούτε εγώ δεν το φτάνω με αυτό το μηχανάκι. Θέλει χέρια. Τα είπες. Ναι. Λοιπόν. Έχουμε ένα κινητήρα ο οποίο είναι. Ένα δευτερόλεπτο. Κάτσε μας βάλει. Να φτιάξω εγώ. Ναι. Λοιπόν, να αλλάξουμε περνάνε... κάμερα. Αλλάζουμε κάμερα. Τι με έκανες, ρε. Με έριξες το νερό πάνω στην κάμερα. Η κάμερα σου έχει κάνει όσο κάνει δεν είναι τενερέ. Ναι, εντάξει, τι να κάνω. Πού πας και έχεις νερό. Δεν το ήξερα. Το Ζήλιο να μιλάει λοιπόν, δυνατά. Θα μιλήσουμε με αυτή την κάμερα τώρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάναμε μια στάση εδώ πέρα. Έχουμε... Μας λέει, λέω εγώ τι χρήση είναι αυτό το μηχανάκι, ο Νούλας λέει τα δικά του, ο καθένας λέει τα δικά του εδώ πέρα. Εγώ λέω ότι αυτό το μηχανάκι, όπως είναι έτσι, είναι εντούρο. Αλλά να πας κάπου μακριά και να οργώσεις, όχι σε κλειστά κομμάτια, είναι να γυρίσεις όλο τον κόσμο, να σε πέσει κάτω, να το σηκώσεις, να έχεις μαλακές βαλίτσες, τέτοια πράγματα. Έτσι το βλέπω εγώ αυτό το μηχανάκι. Είναι φοβερό, έχει πολύ ωραία ισορροπία, αλλά είναι για εκεί εγώ πιστεύω πιο πολύ. Γιατί, ας πούμε το Tracer που είναι άλλη κατηγορία, έχει άλλη ανεμοκάλυψη, έχει, θα πάει αλλιώς στροφές, τέτοια αυτά όλα, ταχύτητα ταξιδίου, θα βγεις μια εθνική και θα πας σε σφαίρα. Λοιπόν, έχουμε μια 700 μηχανή, εντάξει, η οποία έχει 75 άλογα, 74,5 για την ακριβία. Από εκεί και πέρα, μπορούμε το Τενερέ, αυτό... Του γκούρδισε.
του πάω κόντρα για να. Γιατί λένε, ξέρεις τι, θέλω να το πω αυτό. Λένε, γιατί το διακόπτεις, γιατί το πας κόντρα. Άμα δεν τον κουρδίσει τον άλλον και εμένα, μην με κουρδίσει τώρα, αρχίζει πάρλα. Εγώ θέλω πάρλα να μας τα πει. Λοιπόν, εγώ δεν θυμάμαι που είχα μείνει όμως. Ναι. Όχι, λοιπόν, να το πω και αυτό, γιατί με λένε σε διακόπτω και τέτοια. Τώρα δεν θα σε διακόψω. Άμα πας να μείνεις, θα σε διακόψω. Το Τενερέ παίρνει. Μπορούμε να το φορτώσουμε, όπως είπες, με βαλίτσες, με όλα αυτά. Μπορούμε να πάμε και σε χώμα, μπορούμε να πάμε και σε άσφαλτο. Πολύ σημαντικό. Εντάξει, μπορούμε να ταξιδέψουμε 130-140 χιλιόμετρα έντα. Μπορούμε να παίξουμε με τον ανεμοθώρακα, να βάλουμε μεγαλύτερο, να βάλουμε το φρυδάκι επάνω, αν μας ενοχλεί οτιδήποτε. Έχει πολύ κίνηση, Τι έγινε. Έλα, ακούγεται, μάλλον πιο δυνατά δεν μιλάμε. Ναι. Καταρχήν, Νούλας, εδώ πέρα έχει χειρούλι. Το χειρούλι αυτό γιατί το έχει. Για μορφιά, εδώ. Για το δεύτερο άτομο. Για το δεύτερο άτομο, το έχει, ναι, για εντούρο. Για το δεύτερο άτομο. Δεν σας τα είπαν καλά. Για εντούρο είναι. Ναι. Λοιπόν, μπορεί να πάει και σε εντούρο. Στα χέρια σου μπορεί να πάει και σε motocross, ό,τι θέλεις. Εντάξει. Έχουμε μία μηχανή που είναι, φτιαγμένη, αυτό, ρε, που είναι φτιαγμένη και μπορεί να κάνει πραγματικά τα πάντα. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε τον κινητήρα, έτσι όπως είναι φτιαγμένο και έτσι όπως είναι φτιαγμένος, μπορούμε να κάνουμε μία ανάβαση σε κλειστά κομμάτια με άσφαλτο, όχι με χώμα, δεν είναι ανάγκη σε χώμα. Ό,τι ταχύτητα και να έχουμε, με όσα χιλιόμετρα και να πάμε, να μην μας κλωτσίζει η μηχανή, να μην χρειάζεται σε κάθε στροφή να κατεβάζουμε ή να ανεβάζουμε ταχύτητα. Κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μας είπες πόσο καίει. Πόσο καίει δεν μας είπες. Αυτό θα το μετρήσεις εσύ στη βόλτα. Τώρα έτσι παντελίκια και σουζίδια. Όχι, ούτε παντελίκια ούτε σουζίδια. Θα το κάνεις μία βολτίτσα και θα το δεις και θα μας πεις. Όταν το έστρωνες πόσο σου έκαιγε που το πήγαινε σιγά. Ναι, ήταν κάτω από 4. Πόσο χιλιόμετρα έχει τώρα. Έχει, κάναμε πρώτο σέρβις. Γι' αυτό το έδωσες. Γιατί δεν μου το έδινες, δεν έχεις ψυχή. Τι? Όταν το άνοιξα από το κουτί. Παιδιά, όταν το άνοιξα στο κουτί και μου είπε να έρθω να το δοκιμάσω, έκανα βόλτες να ανεβάσει χιλιόμετρα. Μέχρι το βράδυ το πήγαινε για να το στρώσει. Να ανεβάσει χιλιόμετρα. Λοιπόν, μία μικρή διευκρίνηση. Όλες οι καινούργιες οι μηχανές δεν έχουν ανάγκη από στρώσιμο. Έχουν ένα ψηλό λαδάκι, το οποίο είναι η συντήρηση, γι' αυτό και αλλάζονται στα 1000 χιλιόμετρα. Σκέψω ότι μόλις βγει από τη γραμμή παραγωγής οποιαδήποτε μηχανή, για κάποιο χρονικό διάστημα ανοίγουν τέρμα τον γκάζι για να δούνε τι και πώς, δηλαδή περνάνε κάποιες δοκιμασίες. Άρα αυτό που κάνεις εσύ ή εγώ, αν ανοίξουμε λίγο παραπάνω τον γκάζι, είναι τίποτα για τη μηχανή. Αν πάρουμε το βιβλίο, γράφει ότι μέχρι τα 1600 χιλιόμετρα είναι κιόλας το στρώσιμο. Για τα πρώτα 1000 χιλιόμετρα μέχρι 5000 στροφές και μετά ανά 100 χιλιόμετρα να ανεβάζουμε και 500 στροφές και πάει λέγοντας. Εγώ τώρα πόσες στροφές έχω πιάσει, εσύ που με είδες δίπλα. Δεν νομίζω ότι έπιασες πρώτο και κύριο, δεν μπήκε ούτε καν στο κόκκινο. Ναι, 4000 κι άμα έφτασε, πιστεύω. Όχι, λίγο παραπάνω πήγε, αλλά εντάξει. Λίγο, okay. Εκεί για να σηκωθεί. Δεν είναι τίποτα. Τι ήθελα να πω. Σηκώθηκε ψηλά, κουμπάρε, σούζα. Θα το δούμε στο βίντεο. Μάγδα, σηκώθηκε σούζα. Λίγο. Λίγο. Λίγο ή πολύ. Σηκώθηκε για μένα. Για μένα σηκώθηκε. Άμα είναι λίγο, θες ανεβείς πάνω να πάμε μια βόλτα. Εγώ όχι. Αφού λίγο. Όχι. Δεν. Πάρε τη μηχανή, δεν έχω θέμα, αλλά όχι, εγώ δεν ανεβαίνω. Να σε ρωτήσω τώρα. Φοβήθηκες εκείνη την ώρα, μην το σηκώσω ψηλά, γιατί το σήκωσα στη μέση, δεν το σήκωσε ψηλά, γιατί άμα το σηκώσει ψηλά, είναι και ψηλά τα γράμματα μετά. Όχι, δεν φοβήθηκα. Λες, ο βλάχος δεν πέφτει. Γιατί ξέρω, δεν φοβήθηκα. Το φευγάτο η μάνα δεν έκλεψε ποτέ και τα λοιπά και τα λοιπά, τώρα βλάχοι είμαστε και οι δύο. Δεν φοβήθηκα, όχι. Λες, δεν μπαίνει στα όρια ο βλάχος, αυτό δεν είπες. Εντάξει. Δεν είναι κορόιδο, αυτό δεν είπες. Δεν φοβήθηκα πάντως. Ναι. Πόσο φάνηκε. Φοβερό μηχάνημα, φίλε. Δεν το, ποιότητα είναι όπου και να το πιάσει, ακουμπιέται. Είναι νούμερο ένα ποιότητα τώρα. Δεν το συζητάμε. Εγώ
μιλάω πριν και παραπονέθηκα για τη χρήση. Δηλαδή, φαίνομαι ωραία, με έχουν πει όλοι το τένερε πάρε γιατί είναι ψηλό. Πιστεύω εμφανισιακά με ταιριάζει αυτό. Σαν κοίταξε, είναι πολύ ξεκάθαρο το θέμα. Αν πηγαίνεις μόνο άσφαλτο, δεν σε ενδιαφέρει να πατήσεις χώμα, δεν σε ενδιαφέρει να πάρεις ένα... Δεν ξέρω να πατήσω χώμα, ναι, φίλε. Αν πηγαίνεις μόνο άσφαλτο, είναι πολύ ξεκάθαρο το θέμα. Δεν θες σινερέ, πας μία άλλη μηχανή. Exactly. Πας ένα tracer. Αν τυχόν θέλεις να το συνδυάσεις, θέλεις να συνδυάσεις λίγο το χώμα, δηλαδή να δεις το χώμα... Να... Τι εννοώ να δεις, δεν λέμε να κάνουμε motocross, δεν λέμε να κάνουμε εντούρο. Εσύ τώρα όπως με είδες, ναι. Κάνω εγώ τώρα αυτό να περάσω από την Αφρική μέσα από την έρημο. Όχι, δεν είναι να περάσεις από την Αφρική ή από την έρημο. Ναι, πού θα πάω, άσφαλτο έχει παντού, ασφαλτόστρωση. Έτσι όπως είσαι εσύ, παράδειγμα μπορεί να λέγαμε τώρα φεύγουμε... Θα πάω Τρίκαλα ρε φίλε, φεύγουμε από τα Τρίκαλα, πάμε Γιάννενα, ναι. Και να φύγεις και να πάρεις όπου δεις δασικό δρόμο ή χωματόδρομο και πάω να κάνεις... Πάω στα Γιάννενα, πάνω στο δασικό δρόμο, βγήκα μια αρκούδα. Τρελώσεις, ρε. Καλά μετά. Καλά μετά. Μην εκεί που είσαι. Εκεί σε είμαι. Αυτό που έχεις. Εκεί είμαι. Εκεί που είμαι, στα χαμηλά. Αν κάνω εντούρο, θα πάρω μηχανάκι που είναι για εντούρο, να το φορτώσω. Να τον πάω, να τον πάω 3 χρόνια πίσω με το X-Max που με έστειλε μια φωτογραφία που ήταν το X-Max, παιδιά, μέχρι εδώ. Ήτανε, το μοτέρ δεν φαινότανε, ήτανε μέσα στις λάσπες. Και εσύ θα μου πεις ότι δεν πας σε χωματόδρομο. Ήρθε η λάσπη σε μένα. Η λάσπη ήρθε σε μένα, δεν πήγα εγώ στη λάσπη. Πέρυσι ήταν αυτό. Όχι, δεν έχει πάνω από δύο χρόνια. Δύο χρόνια. Έχει πάνω από δύο χρόνια. Τότε ήμανε ζωηρός. Τώρα... χωρίς πλάκα. Εκείνη την εποχή έκανα εντούρο, τώρα σταμάτησα γιατί φοβάμαι τα πόδια μου. Mm-hmm. Και φοβάμαι και το μηχανάκι κιόλας, γιατί αυτό εγώ που το πήρα βόλτα, άμα πέσω και σε κάνω καμιά ζημιά, τι γίνεται. Κοίταξε, όχι, τώρα με έπεφτα, τι δεν είναι για εντούρο. Ρίξε. Δεν είναι για εντούρο. Δεν είναι για εντούρο. Δεν είναι να κάνουμε τη δουλειά του εντούρο, είναι να πάρουμε το δρόμο, το μονοπάτι. Πώς να σου το εξηγήσω, ρε παιδί μου. Μη εντούρο, μισό εντούρο. Μισό εντούρο, έτσι ναι. Ακριβώς. Δεν είπα ότι θα πάρεις το τενερέ, όχι ότι δεν πηγαίνει, με άλλο λάστιχο, αλλιώς στημένο, με άλλον αναβάτη, ναι, μπορεί να κάνει και εντούρο. Είδαμε ότι κάνουν απίστευτα πράγματα, ναι, με το, ναι, τενερέ. Εντάξει, αυτή είναι... Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε ότι θα κάνουμε αυτή τη δουλειά. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι θα πάρουμε μία μηχανή, θα δούμε και το δρόμο και θα πάμε και από το χωματόδρομο, θα πάμε και από το... μονοπάτι, σε παρένθεση το μονοπάτι, θα πάμε. Θα επιδείξουμε και ένα πεζοδρόμιο. Δεν το συζητάμε για το πεζοδρόμιο. Το πεζοδρόμιο. Μπορούμε να ταξιδέψουμε και με 130 και με 140 χιλιόμετρα στην άσφαλτο, χωρίς να έχουμε κούνημα, χωρίς να έχουμε αέρα, χωρίς να έχουμε τίποτα. Το κέντρο βάρους είναι λίγο και έτσι ψηλά. Όπως είναι, και έτσι όπως είναι. Το κέντρο βάρους είναι λίγο ψηλά. Και, αυτό θέλουμε. Και σηκώνεται και σούζα, επειδή το κέντρο βάρους είναι ψηλά, σηκώνεται σούζα πολύ εύκολα, δηλαδή πιστεύω πιο εύκολα και από το meet-up για να το κάνει έτσι, κάποιος. Έτσι όπως είναι το κέντρο βάρος, δεν το αισθάνεσαι πολύ πιο ελαφρύ τη μηχανή, ότι οδηγείται πολύ πιο εύκολα και είναι πολύ πιο ελαφριά. Δεν είναι και πολύ βαρύ, πόσο κιλά είναι. Όχι, δεν είναι. Πόσο κιλά είναι, θυμάσαι. 221 είναι το ραλί και... Όχι, 219 είναι το ραλί και η κανονική έκδοση είναι 221. Η δουλειά είναι ότι με βενζίνη, με όλο, γεμάτο σε αυτά τα κιλά. Ναι. Απλά το αισθανόμαστε ότι είναι πολύ πιο ελαφρύ από 220 κιλά. Κοίτα, μ' αρέσει. Θα το έπαιρνα αυτό, να το έχω και αυτό. Αν έπαιρνα μηχανές, ήμουν άπλας οικονομικά, θα το είχα και αυτό μέσα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην το έχω αυτό. Αλλά δεν θα ήταν αυτό που θα πάω Αθήνα, Λάρισα. Ναι, εντάξει. Δεν θα είναι, με άλλη δεν, μηχανή, δεν είναι, δεν είναι αυτό που θέλεις. Αθήνα, Λάρισα ή Λάρισα, Αθήνα και πάει λέγοντας. Ναι, αν πατάς μόνο άσφαλτο, όχι, θα πήγαινες κάπου αλλού. Ναι. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, με πάει αυτό το μηχανάκι. Το ξέρω, το έχω δει στο βίντεο ότι με πάει, ρε παιδί μου. Κάθομαι πάνω. Δεν έχει υπάρξει άλλο μηχανάκι που να με πάει τόσο πολύ εμφανισιακά. Καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Περνάει, τσολιάς, είσαι ψηλά, ρε παιδί μου, εντάξει.
αλλά αυτό είναι η χρήση του διαφορετική. Okay. Θέλει χέρια αυτό. Θέλει τριαντάρι. Τριαντάρι και να είναι άτομο που κάνει εντούρο, κάνει motocross, το παίρνει αυτό και το δεν πατάει κάτω η μπροστινή ρόδα. Είναι στον αέρα. Αυτό. Από μην βάζεις ηλικία. Το τι θέλει ο καθένας, ναι, το τι μου. Θέλει ο καθένας είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε τι μπορεί να κάνει η μηχανή. Εγώ πριν άρα 5 χρόνια... Το πώς σκέφτεται ο κάθε ένας έχει να κάνει... Εγώ άλλαξα. Mm-hmm. Πριν 5 χρόνια θα το έπαιρνε αυτό. Να. Εγώ ο ίδιος, πριν 5 χρόνια. Να. Τώρα λέω δεν κάνει για μένα. Δεν κάνει πριν για 5 σένα. Χρόνια δεν σε έλεγα κάνει. Okay, κάνει. Δεν κάνει για σένα. Ναι. Mm-hmm. Πριν 5 χρόνια δεν σε λέω ο πιτσιρικάς. Σκέψου γιατί να εγώ είμαι και λίγο καθυστερημένος, 5 χρόνια καθυστερημένος. Κάτι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω. Σκέψου μία μηχανή να κάνει τα πάντα. Δεν θέλω να κάνω τα πάντα. Εγώ θέλω να βγω και να πάω στο Βελιγράδι χωρίς στάση. Χωρίς στάση καθόλου. Σερί. Μπορείς να πας στο Βελιγράδι χωρίς ναι, στάση. Μου, με το τρέισερ πας πιο και εύκολα. Με άσφαλτο ναι, και αφού υπάρχει και άλλο που το κάνει πιο εύκολο. Γιατί να πάρω αυτό. Εσύ, γιατί διαφωνούμε σε αυτό το πράγμα. Δεν διαφωνούμε. Εντάξει. Ναι. Τώρα, εκτός κι άμα έχει πουθενά κάνει τίποτα έργα στο Βελιγράδι και τη δείξω εκεί τι δυνατότητες έχει το τραβημότο. Πάθουν πλάκα οι Σέρβοι. Μα τι είναι φοβερό μηχανάκι. Η ποιότητά του είναι τρελή. Είναι πανέμορφο. Έχω καλά λόγια να πω. Πάρα πολύ ωραίο. Θα κάνω και δοκιμή και το άλλο. Μάγδα, δείξε λίγο το άλλο. Εδώ. Ναι. Σε άλλο βίντεο θα είναι αυτό. Λιβέντζι. Μην το κλείνεις Μάγδα, μην κλείνεις και τράβα μας λίγο. Τραβά. Mm. Τι θέλετε. Τίποτα, τράβα μας έτσι. Άστο ανοιχτό. Να σας κάνω review θέλετε. Όχι, όχι, και μείνε ανοιχτό, μείνε. Άστο, περιμένουμε. Να δούμε τι θα γίνει. Έλα εδώ. Άμα θέλω δεν... να δείξω και από εδώ. Όχι, όχι, λίγο. Έλληνες είναι αυτή η δική μας, είναι και χαβά. Περίμενε. Άστο. Εσύ όταν είσαι έτοιμος, πες, μίλα. Να πω τι. Μίλα, γενικά, ρε παιδί μου. Τι καιρό έχει στα Τρίκαλα, άμα χιονίζει την Αθήνα. Δεν θα βρέξει, όχι, όχι. Οι Αθηναίοι έχουν βγάλει πέδιλα, το έχει χιονίσει. Έτσι, Ναι. Εντάξει. Κλείσε, Μάγδα. Όχι, όχι, έλα εδώ. Μάγδα, κλείσε. Φίλοι. Βασίλη, το μικρόφωνο, πρόσεχε. Δεν απενεργοποιήσεις το EBS, Α, ποιο EBS στο κάρου πουθενά. Δεν απενεργοποιήσεις. Όχι, δεν το θέλω, δεν το ήθελα ενεργοποιημένο, φίλε. Θέλω για εντούρο. Εδώ πέρα βάζει κατσαβίδι, εδώ πέρα. Το τραβημό το κατσαβιδάκι. Οι αναρτήσεις είναι απίστευτες, Εδώ βάζει κατσαβίδι, το τραβημό το θέλει. Βάζει κατσαβίδι, βάζει ό,τι θέλει το τραβελμό το. Τραβελμό το είναι αυτό, φίλε. Τι να κάνεις. Μας τράβα μας λίγο έτσι. Εμάς. Να μην λέμε τίποτα. Όχι, άμα θες μίλας. Αχα, εντάξει. Άμα θες άνοιξε με διάλογο. Αυτό ξέρεις είναι. Αυτό είναι ο Λίνης, φίλε. Σε απάντησε. Αυτό είναι για τα πατελίκια που έρχονται travel motor να μην διπλώσει. Και στη Σούζα θα βοηθήσει, δηλαδή όταν... Κατεβαίνει η ρόδα, το σκάει η ρόδα κάτω. Μάγδα το τράβηξε το παντιλίκι που με δίπλωσε εντελώς. Δεν ξέρω. Αλήθεια δεν ξέρω. Άμα ρε, καλύτερα δεν τραβάς. Δεν ξέρω. Εκεί που πήγαινε παντιλίκι ήταν Σούζα, το τράβηξες. Το τράβηξα, δεν ξέρω, αλήθεια. Δεν το τράβηξες, έκανε άλμα 2 μέτρα, αυτό το τράβηξες. Ναι. Δεν τράβηξες τα καλύτερα, ρε. Από εκεί, από τη γέφυρα. Μάγδα, δείξε. Από τη γέφυρα εκεί. Δεν τράβηξε αυτό. Δεν τράβηξε το Μάγδα. Όχι, ρε Μάγδα. Δεν κάνουμε τίποτα. Δεν κάνουμε τίποτα μετά. Τι λέω, δεν καταλαβαίνω τόση ώρα τι κάνω πλάκα. Λέω το παντελίκι το τράβηξε. Ποιο παντελίκι. Ποιο να λέει άραγε. Έπρεπε να πει, δεν το τράβηξε. Τι ωραίο παντελίκι, το έχασα. Δεν σα κόβει το μυαλό. Τόσα χρόνια σου τράβουμε ότι 5 χρόνια μάθατε να λέτε ένα πακέτο. Αθώο ψηματάκι είναι, δεν είναι κακό πράγμα.
Έτσι δεν είναι. Έτσι. Ένα ψηματάκι για να πουλήσουμε λίγο το να φλεξάρουμε, να κάνουμε. Λοιπόν. Τράβηξε όλες τις αποτυχημένες προσπάθειες, δηλαδή. Ναι. Και το αποτυχημένο θα ανεβάσει τώρα αυτή. Δεν θα ανεβάσει καλά. Εδώ δεν τράβηξε που έριξα το νερό. Επάνω σου. Καλά, έπινε νερό. Έπινε νερό έτσι εδώ. Να δεις τι τρελός είναι. Να το ξανακάνουμε. Με κλειστό καπάκι. Και με κάνει εδώ πέρα και πέφτει όλο στην κάμερα. Η κάμερα σου έχει κάνει όσο κάνει το νερέ. Το μισό. Να το κόψει με μαχαίρι. Το πίσω μέρος ή το μπροστά. Το μπροστά με τη μηχανή. Α, το μπροστά με τη μηχανή. Μάλιστα. Αυτό κάνει όσο κάνει το κινητό της Μάγδας. Αχα, μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία είναι το μηχανάκι. Ξέρεις τι θέλω. Για πες. Θέλω να αλλάζω μηχανές. Ναι. Ναι, άρα θα το πάρω αυτό τώρα, αυτός ήδη πως οδηγάω. Και ξέρετε θα περνάει, πώς θα περνάει η μηχανή μαζί με μένα. Τι στιγμές θα έχουμε προσωπικές με τη μηχανή. Τα ξέρεις, τα έχεις δει όλα. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, έχεις ψυχή να φύγω με τη μηχανή αυτή. Τώρα εσύ το πας στην πλάκα. Εγώ να πω από την άλλη πλευρά. Η μηχανή δεν παθαίνει κάτι με όλα αυτά. Δηλαδή είτε κάνεις μία σούζα είτε όλα αυτά. Δηλαδή χίλιες φορές να κάνεις τέτοια πράγματα και να κάνεις το σέρβις σου σε σωστά χιλιόμετρα, να προσέχεις το πώς δουλεύει, να περιμένεις να ζεσταθεί η μηχανή και μετά να ξεκινάς, να κουμπώνεις σωστά τις ταχύτητες. Μην έχεις εντύπωση εγώ δεν ότι παθαίνει κάτι η μηχανή κάνοντας αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Όχι, η μηχανή είναι ευαίσθητη αλλού, όχι η συγκεκριμένη μηχανή. Είναι Ιαπωνέζικη εταιρεία. Όλα τα μηχανήματα, δηλαδή το πότε θα αλλάξεις το λάδι, το πώς θα αλλάξεις, όλο αυτό το πράγμα. Πού κατασκευάζεται αυτό. Αν χτυπάει η αλυσίδα, αν δεν χτυπάει η αλυσίδα, ο συμπλέκτης σου, όλο αυτό το πακέτο. Δηλαδή με ένα ξυρίθμιστο συμπλέκτη ή με μια αλυσίδα μπορεί να χαλάσει, να κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά παρά θα κάνεις δύο σούζες παράδειγμα. Παραπάνω. Παραπάνω. Γαλλία. Γαλλία. Η εταιρεία Yamaha Ιαπωνέζικη είναι. Ιαπωνέζικη. Γι' αυτό δεν χαλάει, ρε. Χαμένο. Τι να πάει. Μία λέξη πες. Είναι Ιαπωνέζικο. Τέλος. Έχει μπει σφραγίδα πάνω. Honda, Yamaha, εκεί Suzuki, Kawasaki, όλα δεν παθαίνουν τίποτα. Κλουτσές, τα ρίξεις, πετάει να τα πατάς. Ιαπωνέζικο μηχανάκι, φίλε. Το πας, φας ψωμί. Έτσι. Άντυξε τα δικά σου, θα πάρεις ένα. Θα πάρω. Γι' αυτό είναι το νουλα. Δεν είναι από πελάτη, γι' αυτό το παίρνω. Και αυτό δικό σου είναι. Δικό μου γι' αυτό. Το εμπιστεύεις αυτό, να έχω προσωπικές στιγμές με αυτό, χωρίς να βλέπεις. Λοιπόν, με αυτό, μία σερβία, έλα, ναι, που είπες. Το εμπιστεύεις να έχω προσωπικές στιγμές. Δηλαδή. Εγώ και αυτό, μόνοι μας, χωρίς να είσαι μπροστά. Ναι, γιατί όχι. Εμπιστεύεσαι. Ναι, ρε, εσύ. Πρώτη φορά θα το κάνω βόλτα αυτό. Ναι. Μαγδά, βγάλω το μικρόφωνο το άλλο. Πάμε, πάμε. Πάμε. Πάμε, ρε. Πάμε, φύγω. Κύριτος, αφέβγω, θέλω να σας αφήσω κλειδιά να φύγω. Πάμε στην κλειδιά να κάτσουμε εδώ. Πάμε, πάμε. Θα κοιμηθείς εδώ το βράδυ. Ποιος πήρα για πες. Βοηγιά. Ποιο είναι. Σκομή. Σκομή τάση. Έλα. Μπουμ, μπουμ, έλα. Boom. Για βόλτα, για βόλτα. Α, για βόλτα, εντάξει. Άντε, bye. Άντε, γεια, γεια. Bye, bye. Τα λέμε, νουλα. Έγινε. Σαλούς. Ζήλιο. Ζήλιο του παγούλια. Βλέπεις Μάγδα, ναι. Έχει και αναμονές πάνω, κάνει λίγο zoom, έχει αναμονές για να ρίξω δεύτερο όροφο. Ναι. Να βάζω τα χότα. Πάνω τι θα βάλεις. Θα βάζω τα χότα από εδώ. Ναι. Γιαμάχα, όχι, τα γιαμάχα τα βάζω από εδώ για να ταιριάζει. Ναι. Και τα χότα στη γωνία. Αχα. Και στον πάνω όροφο. Στον πάνω όροφο θα έχει ανταλλακτικά όλο γεμάτο. Αχα. Στον παραπάνω. Δεν πρόκειται να ξαναβλέπεις κανένας. Στον παραπάνω. Σε όλη την κεντρική Ελλάδα. Αύριο βάζω πάνω θα εδώ. Είναι, θα είναι. Προσεχώς, τραβλ μότο, χότα, γιαμάχα. Εδώ, 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 εδώ. Εδώ.
Λοιπόν, εγώ μπορεί να μην το ανοίξω, αλλά όποιος ενδιαφέρεται εδώ έχει ένα κτίριο να μπορεί να ρωτήσει αν νοικιάζεται και τέτοια πουλείται. Να αυτή να ανοίξει ένα κατάστημα. Έλα τώρα! Δεν θέλει να ακούσει, λέει. Μην τις ξεσηκώνεις. Αυτός εδώ ο δρόμος που τώρα συγκεκριμένα έχει. Κοίταξε. Έχει πέρασει, εδώ να ανοίξει. Όταν ήρθα εγώ σε αυτό το δρόμο δεν υπήρχε. Τώρα όπως βλέπεις υπάρχουν τρία μαγαζιά με μηχανάκια. Υπήρχε και ένα ακόμα που ήταν και τέταρτο υπήρχε. Ανοίξουμε ένα. Πάμε, άντε. Ναι, άντε, γεια στο Δωρή. Λίγο να συζήξω. Τι θες. Έχει, είναι πολύ ωραίο. Έχει για αναμονές. Βλέπεις πάνω. Τις βλέπω, ναι. Ρίξω στους ορόφους. Σκούριαζαν λίγο οι αναμονές. Δεν πειράζει, αν πες σημαίνει δεν φαίνεται. Ναι. Είναι μεγάλο κάτω, είναι το διπλάσιο από τον Όλα, τριπλάσιο. Ναι. Γατάκι θα φαίνεται ο Όλας. Ναι. Σημαίνει. Τα ξύλα εδώ πρέπει να πάρω λίγο για να μπουν οι τζαμαρίες. Ναι. Είτε. Θα το δούμε. Έχεις από κοντά. Ναι, ναι, ναι. Από εδώ, για να δούμε. Έλα, τι θες να δούμε. Εμείς το έχουμε και γωνιακό, ο Νούλας δεν έχει γωνιακό. Α, είδες. Μας βλέπουν και από τον δρόμο και από τον άλλον. Ναι. Να προλάβουμε τώρα τα Χριστούγεννα που θα έρθει τουρισμός στα Τρίκαλα, προλαβαίνουμε. Ωραία, το γεμίσω όλο αυτό μηχανές. Mm. Πάμε. Θα πω τον Νούλα να με, σπονσοράρει, να με δώσει λεφτά. Του πω φέρε, δεν υπάρχει μία. Θα πάρει όλες οι μηχανές. Πάμε. Άνοιξε. Πάτα. Είμαστε έτοιμοι. Ναι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η κυρία. Ήταν στην κάμερα, γράψτε ένα ευχαριστώ πολύ κυρία Μάγδα. Καλό. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μάγδα που είχατε την κάμερα τέτοια αυτό το αυτοκίνητο που μας έφερε εδώ πέρα, η χορηγή, λέω τώρα, χορηγή. Λοιπόν, ποιοι συμμετείχαν στο βίντεο λέω, κατάλαβες. Ναι. Συμμετείχε το αυτοκίνητο, η κάμερα εδώ πέρα της κυρίας Μάγδας. Κάμερα, credits στην κάμερα. Credits στην πίτσα γιατί... Ναι. Ακόμα ναι. Πιο πολύ. Θα φύγουμε ζωντανοί. Από εδώ, δε. Πάμε στον ξάδελφο εδώ. Εγώ την έχω ξάδελφο, αυτός δεν το ξέρει. Ναι. Άμα βλέπει το βίντεο, πει ποιο ξάδελφο. Ναι, μια μαργαρίτα, πες. Και το ταμπάσκο να το ρίξουμε εμείς. Εντάξει. Ή να το... να τη... Εντάξει, το ρίξουμε εμείς. Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Εδώ είναι τα Τρίκαλα. Δεν υπάρχουν τα Τρίκαλα. Εδώ έπρεπε να παρκάρουμε. Την είπα την άλλη, δεν άκουγε. Εδώ τα Τρίκαλα. Έτσι έχει κάνει να περάσει το δρόμο, σταματάνε τα αυτοκίνητα. Να κάνουμε μια δοκιμή τώρα, κοίτα. Κοίτα. Κοίτα να δεις τώρα. Πάμε να περάσω απέναντι. Δεν γίνεται. Μόνο στα Τρίκαλα γίνονται αυτά τα πράγματα. Καλά, τώρα σταμάτησαν. Κάτσε να φύγουν. Να κάτσε, περάσω τώρα. Και θα σταμάτησε ο ένας. Το μηχανάκι δεν σταμάτησε. Και καλά, θέλω να πάρω τη σιγάρα εδώ. Έτσι πέρασε απέναντι. Που δηλατόδρομο. Κάτσε να δω τώρα, σταματήσει. Να του σταμάτησε. Ή έχουν την κάμερα, σου λέει. Είναι από την ασφάλεια αυτός. Θα κάνει το κομματατούρ μέσα. Με κάρτα θα πληρώσω. Κάνω μάνα εγώ. Με κάρτα πληρώσω το δημό του. Περιμένετε. Θα φάμε εδώ έξω. Και θα χρειαστούμε και τα μπάσκο, αλλά να το ρίξουμε εμείς. Είναι σε μπουκαλάκι. Καλά, εντάξει, το ρίξουμε εμείς. Οκ. Εντάξει. Να σας πληρώσουμε. Να πληρώσουμε, ναι, βέβαια.